Κατανοούμε πλήρως τους καυγάδες, οι οποίοι βέβαια δεν είναι καινούργοι, δεν μας εκπλήσει. Το ίδιο συνέβαινε και παλιότερα, και τη δεκαετία του 80 και του 90 και του 2000. Αποτελεί οξυγόνο για το αστικό πολιτικό σύστημα για να μπορεί να εξαπατεί τους εργαζόμενους. Και ποιοι συμμετέχουν στους καυγάδες? Οι συνήθεις ύποπτοι, αυτοί δηλαδή που έχουν τη φωλιά τους λερωμένη, αυτοί που ψήφισαν μνημόνια, αυτοί που κατήργησαν τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αυτοί που έχουν φτάσει στα έσχατα εξατλίωσης τους εργαζόμενους στη χώρα μας. Βέβαια, ένα είναι το σίγουρο, ότι είστε οι δύο όψεις ακριβώς του ίδιου αντιλαϊκού νομίσματος. Όσο δε για τα βαρέα και ανθυγιεινά, άλλο τώρα, είναι αφήγημα καινούριο. Θα φύγουν, λέει, 7.500 από το δημόσιο σύστημα υγείας εάν βγουν στα 62 χρόνια. Σοβαρά. Δηλαδή, μέχρι πότε πρέπει να δουλεύουν? Για πέστε μου, κύριε Υπουργέ, πόσα χρόνια πρέπει να δουλεύει ένας εργαζόμενος? Να πάει στα 70, στα 75, στα 80. Δικαιούνται και βαρέοι ανθυγιεινά οι υγειονομικοί, και να βγαίνουν και νωρίς στη σύνταξη εφόσον πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για να μπορούν να ζήσουν τα γεράματά τους οι άνθρωποι. Με αξιοπρεπείς συντάξεις, με πλήρη δικαιώματα. Έρχομαι στο νομοσχέδιο. Με το παρόν νομοσχέδιο η κυβέρνηση προσπαθεί να διαχειριστεί τα αδιέξοδα που γεννά η δική της πολιτική, τις ακραίες δηλαδή καταστάσεις, αλλά τόσο όσο αρκεί το κόστος των μέτρων που παίρνει κάθε φορά να μην προκαλεί κλειδονισμούς στις δημοσιονομικές αντοχές της οικονομίας. Το ακούμε και το ξανακούμε σήμερα. Και όχι μόνο. Γι' αυτό και καταψηφίζουμε επί της αρχής το νομοσχέδιο, αφού οδηγούν οι ρυθμίσεις στην παραπέρα αποδόμηση και στο σμπαράλιασμα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Η κυβέρνηση, με πρόσχημα τη δήθεν έλλειψη παθολόγων, γενικών γιατρών, παρόλο που με βάση τα επίσημα στοιχεία, διότι η έλλειψή τους σε αριθμό αφορά τις δημόσιες μονάδες υγείας, χρήζει τους αποφύτους ιατρικών σχολών ή τους ειδικευόμενους γιατρούς σε ρόλο προσωπικού γιατρού, μετατρέποντας την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε φραγμό προς τα δημόσια νοσοκομεία, περιορίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών υγείας. Στην πραγματικότητα, μετονομάζει τις παλιές θέσεις της υπηρεσίας υπαίθρου, δηλαδή των αγροτικών γιατρών, σε θέσεις προσωπικού γιατρού. Μπαλώματα, στην κυριολεξία μπαλώματα. Δηλαδή, αρκεί το κόστος να είναι, όπως είπαμε, μέσα στα πλαίσια των δημοσιονομικών στόχων. Με τη σύνθεση και τον αριθμό των κέντρων υγείας και των τόμι, με μαθηματική ακρίβεια, δεν θα είναι σε θέση να παρέχουν υπηρεσίες πρόληψης και προαγωγής της υγείας στην οικογένεια, στα σχολεία, στους χώρους δουλειάς, στους χρόνια πάσχοντες, την προγραμματισμένη φροντίδα ενήλικων και παιδιών, την κατοίκον νοσηλεία, να μπορεί να εκτιμά τις ψυχικές νόσους, να καταγράφει τα επιδημιολογικά στοιχεία και πάρα πολλά άλλα. Κατά συνέπεια, δεν προκύπτει από πουθενά ότι τα 7 πανεπιστημιακά κέντρα υγείας που εισάγει η κυβέρνηση στο σχέδιο νόμου θα μπορούν να κάνουν έρευνα, ούτε η όποια εκπαίδευση να βρίσκει πεδίο εφαρμογής σε ένα σχεδόν ανύπαρκτο οργανωμένο και ανεπτυγμένο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Αντίθετα, οι γιατροί σε αυτές τις πανεπιστημιακές μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας θα εκπαιδεύονται σε ρόλο κόφτη, θα ασκούν δηλαδή την ιατρική με κριτήριο το κόστος όφελος. Το πώς δηλαδή θα ψαλιδίζονται οι αναγκαίες εξετάσεις, τα φάρμακα, οι θεραπείες, για να μην υπερβαίνουν τα όρια των πετσοκομμένων προϋπολογισμών. Η θέση του ΚΚΕ είναι πως ο προσωπικός γιατρός ή, για να το πούμε πιο καλά, ο οικογενειακός γιατρός αποτελεί σοβαρό θεσμό πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, σε αντίθεση με την αντίληψη της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων αστικών κομμάτων για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.
αντιλαμβάνεται την πρωτοβάθμια φροντίδα σε ένα ανεπτυγμένο δημόσιο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας με πλήρη στελέχωση όλο το κλάδο και ειδικοτήτων ύπαρξη εργαστηρίων προκειμένου να αντιμετωπίζονται ενιαία από όλες τις ειδικότητες οι ανάγκες πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης των ασθενών. Ενιαίο καθολικό δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας με πλήρη κατάργηση της επιχειρηματικής δράσης, κοινωνικοποίηση των ιδιωτικών δομών υγείας που πληρούν τις προϋποθέσεις με κεντρικό σχεδιασμό και αποκλειστικά κρατική οργάνωση και λειτουργία και ένταξη σε αυτό όλων των επιστημόνων και των εργαζομένων υγειονομικών. Αυτό είναι το πραγματικά σύγχρονο σήμερα για το λαό. Και στα πλαίσια αυτά βέβαια οι απόφοιτοι της ιατρικής μπορούν και πρέπει να στελεχώσουν το πλαίσιο της ειδικότητάς τους και τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας τόσο των αστικών κέντρων όσο και των άλλων περιοχών. Ο λαός της Κρήτης πριν από λίγες μέρες σε ένα μεγαλειώδες συλλαλητήριο στην καρδιά του Ηρακλείου διατράνωσε την αντίθεσή του στη διαρκή επίθεση της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης, στο λαϊκό δικαίωμα της δημόσιας και δωρεάν υγείας. Ενώθηκε με τους υγειονομικούς κάτω από το κοινό αίτημα. Η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα. Ένα σύνθημα που απηχεί τις διαθέσεις και τη θέληση της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας. Το επόμενο βήμα βέβαια είναι η απεργία στις 20 του Νοέμβρη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με σύνθημα μισθούς, υγεία και παιδεία έξω η Ελλάδα από του πολέμου τα σφαγεία. Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έθεση Θεσσαλονίκης προμηνύουν επιδείνωση της κατάστασης για υγειονομικούς και ασθενείς από την επέκταση της ιδιωτικοποίησης των νοσοκομείων στα πλαίσια του σχεδίου για το νέο ΕΣΥ. Με πρόσχημα την εξοικονόμηση πόρων, τα νοσοκομεία θα αποζημιώνονται με βάση το παραγόμενο έργο, με ξενοδοχειακούς όρους, αξιοποιώντας ως εργαλείο κοστολόγηση το DRG. Τι σημαίνει αυτό? Με πρόσχημα τη μειωμένη πληρότητα κοντινά νοσοκομεία, όπως για παράδειγμα του νομού Λασιθίου, θα συγχωνευθούν διαμορφώνοντας ένα νέο χάρτη υγείας. Η πραγματικότητα μιλάει από μόνη της, για παράδειγμα στην Κρήτη. Τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό, υποδομές, εξοπλισμό που μαστίζουν τα νοσοκομεία, την πρωτοβάθμια φροντίδα, το ΕΚΑΒ, συνεπία της διαχρονικής κρατικής υποχρηματοδότησης. Πάνω από 2.000 θέσεις είναι κενές στα νοσοκομεία της Κρήτης, αφού οι ελάχιστες προσλήψεις δεν αναπληρώνουν τις αποχωρήσεις. Δεκάδες υποστελεχωμένα τμήματα υπολειτουργούν και αδυνατούν να εφημερεύσουν καθημερινά με ασφάλεια, όπως για παράδειγμα τα αναισθησιολογικά του Βενιζέλιου, του Λασιθίου, τα κτηνολογικά Χανίων, του Βενιζελίου, του Λασιθίου πάλι, οι παθολογικές Ρεθύμνου, Σιτίας, Ιεράπετρας, η αιματολογική κλινική του Βενιζελίου, η μονάδα τεχνητού νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, η παιδιατρική της Σιτίας, τα λουκέτα στην πνευμονολογική και παιδοχειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων λόγω έλλειψης γιατρών. Η ελλιπέστατη δημόσια ψυχιατρική περίθαλψη παιδιών στην Κρήτη, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα την παιδοψυχιατρική κλινική του Παγνή, όπου υπηρετεί πλέον μόνο ένας ειδικευόμενος γιατρός. Επιτρέψτε μου ένα λεπτό. Ένα λεπτό είναι πολύ, γιατί ήθελα και εγώ στην αρχή να τοποθετηθώ επί της όλης συζήτησης που κράτησε σχεδόν 20 λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Οι επικίνδυνες συνθήκες νοσηλείας για εργαζόμενους και ασθενείς στα νοσοκομεία της Κρήτης βάζουν επιτακτικά την ανάγκη να υπάρχει ξεσηκωμός όχι μόνο των νοσηλευτών αλλά ολόκληρου του λαού. Το ΚΚΕ βάζει στο επίκεντρο των προτάσεών του τις λαϊκές ανάγκες. Στο στόχαστρο της πολιτικής της εμπορευματοποίησης και της ιδιωτικοποίησης της υγείας που υλοποιούν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις. Γι' αυτό καλούμε το λαό και τους υγειονομικούς να συνεχίσουν συλλογικά για ένα αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας που να ικανοποιεί καθολικά τις ανάγκες αξιοποιώντας τις εξελίξεις της επιστήμης. Να μην συγχωνευτεί και καταργηθεί κανένα
τμήμα νοσοκομείο, κέντρο υγείας. Όχι στο νέο χάρτη υγείας, πλήρη στελέχωση όλων των δημόσιων νοσοκομείων με μόνιμο προσωπικό πλήρους αποκλειστικής απασχόλησης, αυξήσεις βέβαια στους μισθούς, παρέα και ανθυγινά και κλείνω κύριε Πρόεδρε, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Ραντεβού λοιπόν 20 του μήνα στους δρόμους του αγώνα στη μεγάλη πανελλαδική πανεργατική απεργία.